Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Η Εκκλησία στο Χρόνο» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Κωνσταντίνος Μίχογλου. Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Η Εκκλησία, όπως είδαμε, ήταν πια οργανωμένη με την ιεραρχία της, που διακρινόταν από τους λαϊκούς, όταν βρέθηκε μπροστά στον κίνδυνο των γνωστικών συστημάτων, οπότε αναγκάστηκε να αμυνθεί. Οι γνωστικοί και ο Μαρκίων, όπως είδαμε, αμφισβητούσαν τις βασικές διδασκαλίες της Εκκλησίας, γιατί είχαν δική τους διδασκαλία, την οποία προσπαθούσαν να διαδώσουν σε βάρος της Εκκλησίας. Στην αρχή ήταν αρκετή μια απλή ομολογία πίστεως για την είσοδο στην Εκκλησία. Τώρα ήταν ανάγκη να διατυπωθεί λεπτομερέστερα η διδασκαλία του Ευαγγελίου, έτσι καθορίστηκε το περιεχόμενο της διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας, αυτής που περιλάβαινε τους αληθινούς χριστιανούς. Παρόλο που υπήρχαν τοπικές εκκλησίες, αυτές όλες αποτελούσαν την Καθολική Εκκλησία. Ο όρος αυτός ήταν γνωστός και παλαιότερα, όμως ο Ιγνάτιος Αντιοχίας τον εξέφρασε με σαφήνεια: όπου αν ή Χριστός, εκεί και η Καθολική Εκκλησία. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και στην επιστολή της Εκκλησίας της Σμύρνης, όπου περιγράφεται το μαρτύριο του Πολυκάρπου, με την έννοια πρώτα ότι η ορθή πίστη φυλάγεται στην Εκκλησία και κατόπι ότι αυτή είναι παγκόσμια, αντίθετα με τις αιρετικές παρασυναγωγές που δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο τέλος του 2ου αιώνα χρησιμοποιείται για την δήλωση και των δύο ενιών. Έτσι, ενώ πρώτα σήμαινε την εσωτερική ενότητα των χριστιανών, κατόπι σε αυτή προστέθηκε και η κοινή πίστη για να διακριθεί το σώμα των αληθινών πιστών, που ήταν ορθόδοξο σύμφωνα με την κρίση των ηγετών της Εκκλησίας, από τα άτομα και τις κοινότητες που δεν είχαν πια την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Η ανάπτυξη αυτή της Καθολικής Εκκλησίας είχε τρεις σκοπούς. Πρώτον, ήθελε να ενώσει όλους τους χριστιανούς σε μια συνειδητή κοινότητα που είχε τη σωστή ευαγγελική πίστη. Δεύτερον, να διαδώσει το Ευαγγέλιο ανώθευτο. Και τρίτον, τέλος, να συναθρήσει τους χριστιανούς και να τους ενώσει σε ένα ορατό σώμα του Χριστού. Αυτά όμως προκάλεσαν αντιδράσεις με αποτέλεσμα να διασπαστούν και να χωριστούν από την Εκκλησία όσοι διαφωνούσαν με αυτά. Επίσης, για να αμυνθεί η Εκκλησία, οργάνωσε τις τοπικές κοινότητες με τους αναγνωρισμένους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, αφού πλέον έλειψαν οι χαρισματούχοι και αναπτύχθηκαν κανόνες συμπεριφοράς και διοικήσεως που στηρίζονταν στις συνήθειες που επικράτησαν βαθμιαία. Η οργάνωση αυτή χρειαζόταν, γιατί έτσι μπορούσε να ασκηθεί έλεγχος και στις ιδέες που κυκλοφορούσαν. Συστηματοποιήθηκε και η κατήχηση, δηλαδή η διδασκαλία σε όσους ήθελαν να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Διαρκούσε 3 χρόνια και όποιος ήθελε να βαπτιστεί έπρεπε να δώσει αποδείξεις ότι ζει χριστή ζωή και πιστεύει σωστά. Παλαιότερα οι λειτουργικές προσευχές δεν λέγονταν σε ορισμένη τάξη, ήταν ελεύθερος και μπορούσαν διάφοροι πιστοί να απευθύνουν προσευχές. Τώρα η λειτουργία αρχίζει να παίρνει καθορισμένη μορφή και υπάρχουν πια καθορισμένες ευχές στην τέλεση των μυστηρίων. Οι λειτουργίες αυτές στηρίζονταν στην παράδοση και ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν περισσότερο με την έγκριση της Εκκλησίας. Οι αξιώσεις των γνωστικών και του Μαρκίωνος ανάγκασαν τους χριστιανούς να καθορίσουν και να διαφωτίσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αναγκάστηκαν να φτάσουν μέχρι τον Χριστό, να καθορίσουν την προσωπικότητά του, το έργο του και να βρουν τι είπαν γι' αυτόν οι Απόστολοι που έζησαν με αυτόν και πήραν την εντολή να διαδώσουν τη διδασκαλία του. Αυτά προσπάθησαν να τα πετύχουν με 3 μέσα. Πρώτον, με τον καθορισμό της Αποστολικής Διδασκαλίας που διατηρήθηκε από τους Επισκόπους με την αδιάκοπη διαδοχή τους από τους Αποστόλους.
Δεύτερον, με το σύντομο και σαφή καθορισμό της πίστεως των Αποστόλων σε τύπους, έτσι ώστε και οι απλοί χριστιανοί να ξέρουν εύκολα τι δίδασκε η Εκκλησία και τι είναι πλάνη. Και τρίτον, με τον καθορισμό των βιβλίων εκείνων που προέρχονται από τους Αποστόλους και περιείχαν την αυθεντική διδασκαλία τους με την αυθεντική συλλογή τους. Όλα αυτά ήταν γνωστά και προηγουμένως, όμως τώρα ενισχύονται για να τα έχουν βοήθεια στον αγώνα εναντίον των αιρετικών. Ο Ειρηναίος βασικά εξέθεσε την άποψη για την αποστολική διαδοχή. Από τη Μικρά Ασία, όπου γνώριζε τον επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο, ήρθε στη Γαλατεία όπου έγινε επίσκοπος Θηλιών. Οι Απόστολοι, έλεγε, κήρυξαν έχοντας ολοκληρωμένη γνώση της διδασκαλίας του Χριστού και μας την παρέδωσαν στα Ευαγγέλια, όπου όμως δεν υπάρχει τίποτε από τη διδασκαλία των γνωστικών. Αλλά αν υπήρχε προφορικό κήρυγμα εκτός από τα Ευαγγέλια, τότε οι Απόστολοι θα του παράδειναν στους επισκόπους που όρισαν διαδόχους τους στην Εκκλησία. Στις εκκλησίες που ιδρύθηκαν από τους Αποστόλους, η διδασκαλία τους διατηρήθηκε ακέραια και η παράδοσή της είναι εξασφαλισμένη με την αδιάκοπη διαδοχή των επισκόπων. Στη Ρώμη, στην Έφεσο, στη Σμύρνη μπορεί να πληροφορηθεί κανείς τη γνήσια χριστιανική διδασκαλία χωρίς στοιχεία από τη διδασκαλία των γνωστικών. Ο Ειρηναίος γράφει ότι θα μπορούσε να συντάξει καταλόγους αδιάκοπης διαδοχής των επισκόπων όλων των πόλεων, το κάνει όμως μόνο για τη Ρώμη, όπου δίδαξαν ο Πέτρος και ο Παύλος, και παραδίνει τον κατάλογο επισκόπων μέχρι το 12ο που ζούσε την εποχή του. Αργότερα ο Ευσέβιος σύνταξε καταλόγους επισκόπων και άλλων πόλεων. Έτσι το κύρος των αποστολικών εκκλησιών αύξησε. Οι επίσκοποι που είναι προϊστάμενοι των συναθρήσεων και τελούν τη Θεία Ευχαριστία εκτελούν και το διδακτικό έργο και έχουν ακόμη το χάρισμα της αλήθειας από ιστορικούς και δογματικούς λόγους. Σημαντικό ρόλο παίζει η παράδοση από την οποία κατέχουν οι επίσκοποι την αλήθεια. Η συμφωνία με τον επίσκοπο θεωρείται ως απόδειξη ότι ο χριστιανός κατέχει την αλήθεια. Έτσι ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο το επισκοπικό αξίωμα και οι διάφορες χριστιανικές κοινότητες κατάρτισαν και οι ίδιες καταλόγους επισκοπικής διαδοχής από τους Αποστόλους ως απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε γνήσια σε αυτές. Αργότερα, το χάρισμα της αλήθειας μεταβιβάστηκε από τους επισκόπους στις συνόδους και στις οικουμενικές συνόδους που περιλαμβάνουν το σύνολο των επισκόπων. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε ομολογίες πίστεως, ακόμη και με αντιαιρετικό περιεχόμενο, όπως στην 1η Ιωάννου 4.2. Οι ομολογίες αυτές κατόπι εξελίχθηκαν στην ομολογία της πίστεως της Εκκλησίας, η οποία χρησιμοποιούνταν στο βάπτισμα και πήρε τη μορφή του ιδιαίτερου γνωρίσματος του βαπτισμένου χριστιανού. Η ομολογία στην Αγία Τριάδα ήταν απαραίτητη για να ξεχωρίσει το χριστιανισμό τόσο από τον Ιουδαϊσμό όσο και από την ειδωλολατρία. Τώρα όμως η απλή αυτή ομολογία έπρεπε να χρησιμοποιηθεί εναντίον των γνωστικών για να διακριθούν οι αληθινοί χριστιανοί. Γι' αυτό πλουτίστηκε με στοιχεία κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Αυτά τα στοιχεία ήταν δογματικά και με την αυστηρή διατύπωσή τους δεν έδιναν πια τη δυνατότητα για παραχάραξη. Την ομολογία αυτή αναφέρουν πρώτοι ο Ειρηναίος και ο Τερτυλιανός. Ο πρώτος την ονομάζει κανόνα της αλήθειας και ο δεύτερος κανόνα πίστεως ή νόμων πίστεως. Ο Κυπριανός το 258 πρώτος την ονομάζει σύμβολον, λέξη που επικράτησε κατόπι. Τα σύμβολα δεν ήταν ομοιόμορφα σε όλες τις εκκλησίες, έπρεπε όμως να περιέχουν τις βασικές διδασκαλίες, οι οποίες στηρίζουν στην Καινή Διαθήκη με την ερμηνεία που έδινε η Εκκλησία στηριγμένη στην παράδοση. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα δούμε την εξέλιξη των συμβόλων της πίστεως και του κανόνα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης.
ο επίσκοπος Αγγύρας Μάρκελος τον 4ο αιώνα μας διέσωσε το αρχαιότερο σύμβολο της Ρώμης γραμμένο στα μέσα του 2ου αιώνα ελληνικά. Αυτό αποτέλεσε τη βάση του λεγόμενου Αποστολικού Συμβόλου που χρησιμοποιείται στη Δυτική Εκκλησία σε λατινικό κείμενο που διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή τον 7ο αιώνα. Το αρχαίο σύμβολο της Ρώμης είναι το ακόλουθο. «Πιστεύω εις Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα και εις Χριστόν Ιησούν, τον Υιόν αυτού το μονογενή, τον Κύριον ημών, τον γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, τον Επιποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα και ταφέντα, και τη τρίτη ημέρα αναστάντα εκ των νεκρών, αναβάντα εις τους ουρανούς και καθήμενον εν δεξιά του Πατρός, όθεν έρχεται κρίνε ζώντας και νεκρούς, και εις Πνεύμα Άγιον, Αγίαν Εκκλησίαν, άφεσιν αμαρτιών, σαρκός Ανάστασιν, αμήν». Στις λέξεις «Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα» βρίσκεται η καρδιά του Ευαγγελίου. Ο Πατήρ Θεός αποκαλύφθηκε στην ιστορία με το Θεάνθρωπο και επιδρά στην Εκκλησία και τη ζωή των ανθρώπων με το Άγιο Πνεύμα. Σε αυτά υπάρχει η μοναδικότητα του χριστιανισμού. Είναι γνωστό ότι τα πρώτα κείμενα της Καινής Διαθήκης είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και ότι καταρτίστηκαν συλλογές των επιστολών από τις χριστιανικές κοινότητες. Σε αυτές κατόπιν προστέθηκαν και τα Ευαγγέλια και οι μεταγενέστερες επιστολές. Τα κείμενα αυτά τα αναγίγνωσκαν στη λατρεία της Εκκλησίας. Παρόμοια συλλογή ιερών κειμένων ήταν γνωστή στην Εκκλησία από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία επίσης αναγίγνωσκαν στη λατρεία της Εκκλησίας. Ο Μαρκίων είδαμε ότι συνέθεσε κανόνα της Καινής Διαθήκης σύμφωνα με την αντίληψή του. Επίσης και οι γνωστικοί κυκλοφορούσαν δικά τους ιερά βιβλία με ονόματα αποστόλων, τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα. Αυτά ανάγκαζαν την Εκκλησία να καταρτήσει επίσημη συλλογή ιερών βιβλίων που ονόμασε «κανόν», γιατί αυτά περιείχαν τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων ανώθευτη. Κριτήριο για την αυθεντικότητα της συλλογής αυτής θεωρήθηκε ότι τα βιβλία αυτά γράφτηκαν από τους Αποστόλους και τους συνεργάτες τους. Όμως σημαντικό ρόλο έπαιξε η παράδοση της Εκκλησίας για την αποδοχή των βιβλίων αυτών και το γεγονός ότι αυτά διαβάζονταν στην Εκκλησία. Έτσι η Γενική Συμφωνία της Εκκλησίας κυριαρχεί στον καθορισμό των βιβλίων του κανόνα και η Εκκλησία με βάση την παράδοση αποφαίνεται ποιο είναι το νόημα των βιβλίων αυτών. Η γνωστική διδασκαλία, επειδή δεν περιέχεται στα βιβλία του κανόνα, δεν μπορεί να είναι σωστή. Το όνομα «κανόν» χρησιμοποιήθηκε από τον Ευσέβιο Κεσαρίας και από τους συγγραφείς μετά από αυτόν. Συλλογές υπήρχαν πολύ νωρίς και ο Ειρηναίος τονίζει ότι τα Ευαγγέλια ήταν τέσσερα. Πάντως βαθμιαία αναγνωρίστηκαν τα τέσσερα Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων, οι επιστολές και η Αποκάλυψη. Διαφορές υπήρχαν σχετικά με τον αριθμό των επιστολών. Δέχονταν ακόμη και βιβλία που δεν υπάρχουν σήμερα στον κανόνα, όπως τη Διδαχή, το Ποιμένα του Ερμά, τις διάφορες αποκαλύψεις. Την Αποκάλυψη του Ιωάννη μερικοί την έβλεπαν με καχυποψία. Αρχαίος κανόνας είναι ο λεγόμενος του Μορατόρη. Πήρε το όνομα από τον Μουρατόρη που ήταν βιβλιοθηκάριος στη βιβλιοθήκη του Μιλάνου και ανακάλυψε το 1740 ως εξώφυλλο ενός χειρογράφου το χειρόγραφο του κανόνα που γράφτηκε στα τέλη του 2ου αιώνα. Το χειρόγραφο αυτό είναι ένα φύλλο κολοβωμένο και περιέχει κατάλογο βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Ο επίσκοπος Κεσαρίας Ευσέβιος παραδίδει κανόνα που ήταν γενικά δεκτός. Τα γνωστά μας βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αναφέρονται και σε Πασχάλια Επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου το 367. Έτσι, αν και συλλογή το βιβλίο της Καινής Διαθήκης ήταν από νωρίς γνωστή και δεκτή στην Εκκλησία, έχουμε την οριστική πληροφορία για αυτή τον 4ο αιώνα. Εκτός από αυτά, πολλοί χριστιανοί συγγραφείς έγραψαν πραγματείες για να αντικρούσουν τον γνωστικισμό και με αυτές στήριξαν τους χριστιανούς στην ορθή πίστη της Εκκλησίας. Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε αυτή την εποχή την Εκκλησία ήταν αυτό της συγχωρήσεως των αμαρτιών. Στην αρχή οι χριστιανοί περίμεναν τον Χριστό να έρθει και να ιδρύσει το βασίλειό του σύντομα, όμως με τον καιρό έπαυσε να υπάρχει η αναμονή αυτή και μαζί με αυτή έσβησαν και οι ενθουσιαστικές τάσεις που παρατηρούνταν στους πιστούς. Είδαμε ότι επειδή υπήρχε ο κίνδυνος από τους αιρετικούς, η Εκκλησία επέβαλε μεγαλύτερη πειθαρχία στα μέλη της. Οι χαρισματούχοι εξαφανίστηκαν και τονίστηκε η σημασία των κληρικών, οι οποίοι είχαν το καθήκον να κηρύττουν, ενώ απαγόρευσαν στους λαϊκούς το κήρυγμα από το φόβο μήπως διδάξουν αιρετικές ιδέες. Παλαιότερα η Εκκλησία απαιτούσε υψηλό ηθικό επίπεδο από τα μέλη της και οι χριστιανοί ζούσαν αυστηρή ηθική ζωή γιατί πίστευαν ότι πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία και θα έδιναν σύντομα λόγο για τις πράξεις τους μπροστά στο Θεό.
Μετά το βάπτισμα, οι χριστιανοί όφυλαν να μην αμαρτάνουν και είχαν καθιερωθεί, όπως είδαμε, τα θανάσιμα αμαρτήματα, από τα οποία δεν υπήρχε συγχώρεση. Τον 2ο αιώνα ορίστηκε ο αριθμός των θανασίμων αμαρτιών σε τρία, που ήταν η άρνηση του Χριστού, η ακολασία και ο φόνος. Ίσως αυτό έγινε με την επίδραση των απαγορεύσεων της Αποστολικής Συνόδου. Αυτόν τον χαρακτηρισμό κάνει ο Τερτυλιανός το 220. Ο ίδιος λέει ότι μετά το βάπτισμα μόνο μία φορά δίνεται συγχώρεση και μάλιστα ύστερα από εξομολόγηση και μετάνοια. Έτσι, ενώ προηγουμένως οι αμαρτωλοί αποκλείονταν εντελώς από την Εκκλησία, τώρα γίνονταν πια δεκτοί. Ίσως δεν γίνονταν δεκτοί ως πλήρη μέρη της Εκκλησίας, αλλά σε ισόβια μετάνοια. Αυτό όμως ήταν επικέστερο, γιατί είχα την ελπίδα ότι ο Θεός θα τους συγχωρέσει. Η εξουσία για την συγχώρεση στην αρχή πίστευαν ότι ανήκε σε ολόκληρη την Εκκλησία. Από τα μέσα του 2ου αιώνα πίστευαν ότι και οι ομολογητές, δηλαδή οι μάρτυρες που βασανίστηκαν αλλά δεν πέθαναν, μπορούσαν να συγχωρούν βαριά αμαρτήματα, και αυτό γιατί ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα, ή γιατί αν είχαν υποστεί το μαρτύριο θα έσβηνε και τις αμαρτίες των άλλων, ή και γιατί αν πέθαναν θα πήγαιναν κοντά στο Θεό, θα τον παρακαλούσαν για τους αμαρτωλούς και θα ζητούσαν συγχώρηση. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία τακτοποιούσε μόνη της το ζήτημα των αμαρτωλών, που πρώτα το άφηνα στην κρίση του Θεού. Αυτό δείχνει ότι η Εκκλησία τώρα είναι ισχυρή και μπορεί να λύσει σοβαρά ζητήματα. Αντίθετα με την τακτική αυτή της Εκκλησίας, παρουσιάστηκαν αντιδράσεις που παρήγαναν αιρέσεις και σχήματα. Έτσι, ενώ η Εκκλησία αγωνιζόταν εναντίον των γνωστικών συστημάτων, αναγκάστηκε να αγωνιστεί και εναντίον εκείνων που διαφωνούσαν με την τακτική της για τους αμαρτωλούς. Από αυτούς, άλλοι ήταν συντηρητικοί και ζητούσαν μεγαλύτερη αυστηρότητα, και άλλοι πιο επίοικοις και ζητούσαν μεγαλύτερη χαλαρότητα. Στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τους μοντανιστές εκ μέρους των συντηρητικών και τον επίσκοπο Ρώμης Κάλιστο εκ μέρους των επίοικέστερων στην αντιμετώπιση των αμαρτωλών. Επίσης θα δούμε την προσπάθεια να αντικατασταθούν οι θρησκείες με ένα νέο φιλοσοφικό σύστημα, τον νεοπλατωνισμό, και την εμφάνιση του μανιχαϊσμού, ο οποίος είχε και τη μακροβιότερη διάρκεια στην ιστορία. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι τα λόγια του Αγίου Ιπολίτου Ρώμης, τα οποία θα πρέπει να μας συντροφεύουν πάντα. Έλεγε ότι καλά είναι τα θεία δώρα, όμως το μεγαλύτερο θαύμα είναι η μεταστροφή της ψυχής στο Χριστό, από την οποία κάθε πιστός δέχεται τα δώρα του Πνεύματος. Το υπερφυσικό μπορούμε να το διακρίνουμε στη διακονία του λόγου και των μυστηρίων, και όχι στην πέρα από το λογικό έκσταση που οδηγεί στην υπερηφάνεια. Και εμείς προσθέτουμε, αυτοί που αναζητούν χαρισματούχους προφήτες ψάχνοντας τα μελούμενα, σαν το μοντανό που θα δούμε στη συνέχεια, ας προσέξουν μήπως πέσουν πάνω σε υπερήφανους πλανεμένους που θα τους οδηγήσουν στην απώλεια της ψυχής τους και στο τραγικό τέλος τους. Χαίρετε.